κάτι το οποίο δεν θέλει ούτε διάβασμα, ούτε πανελληνίες, και γουστάρω τρελά. Αυτό να σπουδάσουμε κι εμείς. Θα γίνεις εσύ μοντέλο. Γιατί ποιος θα σπουδάσει μοντέλο? Εγώ. Και έχω ήδη σοβαρές προτάσεις. Λοιπόν, έλεγα να κάνω ένα πάρτι στην έκθεση, έτσι, για τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης. Και εμείς που κολλάμε εκεί. Ξέρετε, βρε, πόσους εργένιδες πελάτες έχει το γραφείο. Ου, μάτσο! Εγώ άντρα με αυτόν τον τρόπο δεν γνωρίζω. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσίμπαμε, παπά, τσίμπαμε. Δηλαδή, δεν Όχι, αγόρι μου, θα χωρίσω μια χαρά. Άκουγε. Δηλαδή, τι πιστεύεις, ότι θα παρατήσει η Μαριλένα αυτό το τυπά με τη λιμό? Παιδιά, το βρήκα. Παιδιά, συγκλονιστικό, παιδιά, παιδιά. Ω, άριστο. Καλά, ε, ο Θεός με φέρε. Στο πάρτι μου θα κάνετε. Θα κάνουμε επίδειξη μόδας. Για τους έτσι, ρε. Για τη Μαριλένα. Από ό,τι φαίνεται, έχει βρει άλλο. Ποιον άλλο, τη Μαριλένα? Εκεί πέρα να τυπά με λίμο. Και γι' αυτό κάνεις έτσι, ρε. Τόσα αμάξια έχουμε, ρε, και κάθονται. Δηλαδή. Χοντρένει το πράγμα τώρα, κατάλαβες. Τι θα κάνεις τώρα εσύ? Εγώ θα κάνω τον Κινέζο για να δω μέχρι που θα φτάσει η γαϊδουριά της. Αυτές οι μουρλές έχουν βάλει σκοπό ντε και καλά να κάνουν εδώ μέσα πάρτι. Βάλτε λοιπόν την κλάβα σας να δουλέψει, να δούμε με τι τρόπο μπορούμε να το ακυρώσουμε. Λοιπόν, ξέρεις, θα ήθελα να ήμουν από μία γωνιά και να έβλεπα τον Άσο να κολλάει αυτά τα 50 γραμματόσημα ένα-ένα. Κήρυγμα. Ένα, πέντε, δέκα, περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κραμιές τρομάζει. Όλοι για το δικό μου νοιάζονται καλό. Μαλλιά τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες στάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί τι κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικ δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων 10 λεπτά κήρυγμα. Γεια σας. Δεν είσαστε μαζί. Δεν ξέρω, μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι, ο Τέλης ο Αργύρης και ο Λεωνίδας είχαν εξαφανιστεί. Γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα να τους περιμένω, να σας πειράζει. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου. Κράτησε. Να σου βάλω κάτι να φάγεις. Α, όχι, ευχαριστώ, κάνω δίαιτα. Γιατί παιδάκι μου κάνεις δίαιτα? Εντάξει, πρέπει να χάσω μερικά κιλά ακόμα για να ανέβω στη πασαρέλα. Τι πασαρέλα? Α, δεν σας είπα, Λεωνίδας, α. Ενδιαφέρεται ο Λεωνίδας για πασαρέλες τώρα? Όχι καλέ, ο Λεωνίδας. Εγώ θέλω να γίνω μοντέλο. Και αυτές μου λέει ότι θέλει να μπει στην πληροφορική, λέω κι εγώ, μέσα σε μια μέρα άλλαξε γνώμη. Μοντέλο θες να γίνεις? Πώς έτσι? Γάιδα ρε! Κόμπανε! Ωχρίε! Θα σε σκοτώσω ρε! Θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω! Βι, πάταξον μεν, άκουσον δε! Μην ανοίξεις, μην είναι και βαρύ! Μην ανοίξεις το στόμα σου! Μην τολμήσεις και ανοίξεις το στόμα σου! Μη! Πού τις έχασες ρε! Πού τις πέταξες τόσες προσκλήσεις, μου λες! Σορκίζομαι, δεν τις πέταξα, τις έχασα! Πιστεύω, μη με φουντώνεις, μη με φουντώνεις! Πού τις έχασες μόνο τόσες προσκλήσεις, πού τις έχασες τόσες προσκλήσεις, πού, λέγε, πού! Σε παρακαλώ πάρα πολύ, συγκρατήσου, είναι τα παιδιά! Τα παιδιά, λες και δεν μας ξέρουν τα παιδιά, τώρα θα μας μάθουν τα παιδιά! Ναι, αλλά είναι και ένα τρίτο παιδί εδώ πέρα που δεν μας ξέρει! Α, τι λες, ευκαιρία να μας μάθει! Κάτσε ρε, Πιπί, κάτσε. Τώρα, γιατί τον βομβαρδίζει τον καημένο τον πατερούλη? Αχ, ωραία, τον πατερούλη! Ξέρεις τι έκανε ο πατερούλης? Όχι, δεν θα σου πω. Δεν θα σου πω! Δεν θέλω να τον εκθέσω τον πατέρα σου στα μάτια σου! Τι να τον εκθέσεις, ρόμπα τον έκανες, ξεκούμποτη. Όχι, ενώ πες μας να ξέρουμε κι εμείς να μην κάνουμε αύριο μεθαύριο τα ίδια στις γυναίκες μας. Πήγε και πέταξε τις προσκλήσεις που κάναμε για το πάρτι. Αυτό τι πέταξε αυτός? Εμείς τις πετάξαμε. Εσείς! Γιατί? Γιατί δεν γουστάραμε να γίνει κανένα πάρτι. Και εγώ δεν ήθελα να πάρει η Μαριλένα μέρος στην επίδειξη μόδας που ετοίμαζε και η Κίτσα. Γιατί έχει μπλέξει με αυτό το μάνατζερ με τη λίμο. Α, μάνατζερ της ήταν αυτός με τη λίμο που τους είδα μαζί στο σινεμά. Που τους είδες?
Δεν κόβα και το λαιμό μου, ήταν σκοτάδι. Μπορεί να μην ήταν αυτή. Μπορεί να είχε δανείσει τα ρούχα, τσέκα μια άλλη, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Α, τώρα σκατά τα έκανε. Πατέρα, όπως καταλαβαίνεις, το μάθημα οδήγησε σαν να βάλετε, έτσι. Βιβί, άρχισα στη πυρ. Και συγγνώμη για τη διακοπή. Πολύ αργή ο Λεωνίδας. Κάτι σου είπε που θα πάει. Δεν έχω ιδέα. Καλώς τους. Άμα με ζητήσει κανένα, θα είμαι στο δωμάτιό μου. Ή μάλλον όχι. Λείπω. Λείπουμε. Ξέρετε, θα πας. Μου είπε κανείς να πάω. Δίκιο έχεις. Όχι, έχει παραγωγή. Δουλέψει ο κύριος. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Και γιατί δεν μου το πες τόσο σήμερα, ε? Έλα, μωρέ, γιατί να σου το πω, δηλαδή. Ωραίος φίλος. Τι ωραίος φίλος, παιδιά. Την είδαμε αυτόν με τη Λίμω και νόμιζα ότι ήταν κανένα συγγενής της, δηλαδή. Α, την είδες και με τη Λίμω. Ένα-ένα μου τα λέει τώρα, κατάλαβες. Σύρμα. Δεν μου λέτε εσείς τρεις. Είσαστε ή δεν είσαστε άντρες. Δεν είμαστε άντρες, γαϊδούρια είμαστε. Ευτυχώς που το κατάλαβες. Να μην μιλάς έτσι στη μάνα σου. Κυρία Μερή, μην το παρεξηγείτε. Έχει τα νεύρα του. Γι' αυτό αφήσατε μέσα τη Μαριλένα και ούτε ένα γιά δεν της είπατε. Την είδαμε σήμερα στο σχολείο. Όλη μέρα γιά θα λέμε. Δεν μπορεί άνθρωπος να συνεννοηθεί μαζί σας. Δεν. Τι με κοιτάς, Σέργερη. Συμφωνείς με αυτό που γίνεται? Εμένα μην με ανακατεύετε, εγώ είμαι guest. Τι είσαι? Καλεσμένος είναι. Και στους καλεσμένους δεν κάνουν ανάκριση, εντάξει. Τώρα τι θα γίνει, όλοι μαζί παρέα, θα κάτσουμε. Εγώ πάω μέσα και αυτό δεν θα επαναληφθεί. Εντάξει. Κάτσε, κοριτσάκι. Κάτσε. Λεωνίδα, έχεις κάτι μαζί μου? Είχα, δεν έχω. Τι είχες? Σχέση. Προσπαθείς να μου πεις κάτι? Ναι, κοριτσάρα μου, χωρίζουμε. Χωρίζουμε? Γιατί? Έλα τώρα που δεν ξέρεις και το γιατί. Τι λες, ρε Λεωνίδα, πλάκα μου κάνει παιδιά, ε? Αργύρι, πάμε για καφέ. Πάμε, πάμε. Για δεν πέμπω σε εγώ, δεν θα έρθω για καφέ εγώ. Πού πας? Πάω για καφέ, δεν άκουσες? Κι εγώ. Εσύ θα πάρεις τηλέφωνο το φίλο σου, τον Πολ, να έρθει εδώ πέρα να σε μαζέψει με τη λιμουζίνα. Εγώ θα πάω με τα πόδια. Πάμε, παιδιά. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued, but I'll repeat myself. Σου υπόσχομαι, όλα θα πάνε καλά. Δεν τον έχουμε αυτό, δε. Έλα, έλα, αγαπητέ. Έλα, πας πίσω, έλα. Ξέρεις ότι αυτή η συμπεριφορά χαρακτηρίζει αυτούς και όχι εσένα. Έλα, έλα, παιδάκι. Μην κλαις, μην κλαις, μην κλαις, μην κλαις, καλό. Έλα. Σκούπισε και τα ματάκια σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι κλαίτε? Κλαίσε κι εσείς, κυρία Μέρη. Όχι, δεν κλαίω, εσύ κλαίσε. Εσύχασε, εσύχασε. Γιατί κλαις? Γιατί τη φέρει άσχημο ο Λεωνίδας, γι' αυτό κλαίει. Δεν νομίζω να κλαίει γι' αυτό, κάτι άλλο πιο σοβαρό συμβαίνει. Μα μπορείς να μην μιλάς? Δεν μπορώ, γιατί ο Θεός μου έδωσε το στόμα για να μιλάω. Κατάλαβες. Λοιπόν, γιατί τσακωθήκατε, παιδί μου, με τον Λεωνίδα? Μα δεν τσακωθήκανε, χριστιανοί μου. Τσακωθήκαμε. Τι σου λέω? Πότε προλάβατε? Γιατί τσακωθήκατε? Γιατί τσακωθήκατε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Να σε πάρουν μάρτυρο στο δικαστήριο, παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν είδανε, να άκουσα. Μα τι λες το κοριτσάκι? Έλα, αγάπη μου, έλα, πήγαινε σπίτι σου. Έλα, μόλις έρθει ο Λεωνίδας, θα του πω να σε πάρει τηλέφωνο να σου ζητήσει συγγνώμη. Και κοίτα, μόλις πας σπίτι σου, παιδί μου, να θυμηθείς γιατί τσακωθήκατε με τον Λεωνίδα. Γεια σας. Γεια σου, παιδί μου, γεια. Μαμά, γιατί μιλάς έτσι στο παιδί? Όχι, θα της το χαρίσω. Αυτή έχει κάνει και πάρα πολύ σοβαρό στο παιδί μας, αλλά δεν το λέει. Βέβαια, διότι το παιδί μας, ο εγγονός σου, έχει πάντα δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν πάντα άδικο. Γι' αυτό έχει γίνει ένας γάιδαρος και φέρεται έτσι τα κοριτσάκια. Αφελής που είσαι, κακομοίρα. Δεν την είδες πως μάσαγε τα λόγια της? Έκλαιγε, μαμά. Έκλαιγε το κοριτσάκι. Και επειδή έκλαιγε, δεν μπορούσε να θυμηθεί γιατί τσακώθηκε με τη Λεωνίδα. Μπορεί ο Λεωνίδας να μην της είπε το λόγο. Τότε δεν θα είχαν τσακωθεί. Πού είναι το παιδί μας? Για καφέ. Καλά, εσύ ρε, δεν είπες ότι το μάθημα οδήγησε να βάλετε? Άλλαξα γνώμη. Κόψε ταχύτητα, Λεωνίδα, έχει κόκκινο σε.
Πρόσεχε, παιδάκι μου, το πεζό! Πατέρα, νομίζω ότι έχεις ταλέντο να ανοίξεις σχολείο δίκησης για τυφλούς, ε! Λεωνίδα, το τιμόνι δεν είναι αστείο! Γιατί, βλέπεις κανένα γελάει! Ρε, γελάτε εσείς! Όχι, είμαστε απολύτως σοβαροί! Καλά, Λεωνίδας, κύριε Νάσο. Έχω πει και σε χειρότερους χωρίς τον πατέρα τους μέσα. Τι εννοείς χωρίς τον πατέρα τους μέσα? Τίποτα. Εννοεί ότι άλλοι πατεράδες δίνουν στα παιδιά τους τα αυτοκίνητα και αυτοί φεύγουν. Μπα, σοβαρά. Εσύ ξέρεις δηλαδή πολλούς πατεράδες που δίνουν το αμάξι στα παιδιά τους? Περίπου. Τι περίπου, ρε και κολοκύθια, για εξηγήσω εδώ πέρα. Εσένα σου δίνει ο πατέρας σου το αμάξι του για να μάθεις? Άμα δεν το δίνει, το παίρνει από μόνος του. Ξέρετε, γίνεται και αυτό. Ρε, κλέβετε αυτοκίνητα. Τι, εμείς! Πιάσ' το τιμόνι, φας καμιά σφαλιάρα, γαμπώ τον πατέρα σου μέσα! Πατέρα, νομίζετε έχεις κλέσει πατάτες. Πέτες, μαλλί. Εγώ είμαι της γνώμης να σταματήσουμε το μάθημα οδήγησης τώρα. Όχι, μην το κάνετε αυτό το λάθος. Γιατί τότε θα παίζετε την περίπτωση του αμαξιού χωρίς πατέρα που λέγαμε. Ρε, πατέρα, πατέρα, κατέβα! Η Μαριλένα! Να κατέβω εγώ, γιατί? Για να ψάχνω να γυρίσω μεταξύ όπως την άλλη φορά που παθήσατε. Τι κάνει, ρε, προσέξτε τι κάνει, γιατί εγώ οδηγάω. Τι κάνει, ρε, μιλάει στο κινητό της. Και στο τιμόνι, ρε, γαμώ τον πατέρα σου μέσα! Και εκείνη δίπλα της δεν μοιάζει με τη Ζέτα. Ρε, αλλά γίνεται σήμερα να μην έρθω, γιατί έχω ένα σοβαρό μάθημα στο φροντιστήριο. Ε, βέβαια, τι κάθατε και εκεί με την Παπαδημητρίου. Καλή ερώτηση είναι αυτή, σε φτιλή τώρα. Ναι, ο Βοσκό, καλή, θα έπρεπε να δεις τα μούτρα της, ε. Κύριος. Κοντά είναι, παιδί, ναι, θα σε πω από κοντά, έταξε, ναι. Α, πελάτες. Καλά, τι ώρα πρέπει να είμαι έτοιμη. Ναι, βέβαια θα έρθω. Ναι, οκ, γεια σας. Μαριλενάκη, τι είναι αυτή η δουλειά που κάνεις, βλέπω, έχεις και πελάτες. Θα γίνω μοντέλο, ρε, και τα λεπτά μας. Άντε, ρε, θα γίνεις μοντέλο, μπράβο, ρε. Και τι πελάτες είναι αυτοί, δηλαδή? Ξέρω εγώ, κάτι διαφημιστές νομίζω θα έρθουν να με δουν σήμερα. Α, διαφημιστές, ωραία, ωραία, μπράβο, ρε. Οκ, έχεις κάτι άλλο? Όχι, όχι, αγαπητά. Α, φιλάκια. Να είσαι καλά. Άντε, γεια σας, Μαριλένα. Κάτι είπανε με τη Ζέτα. Πάμε να μάθουμε τι είπανε. Εγώ λέω να ακολουθήσουμε τη Μαριλένα να μην πάει. Εγώ λέω να πάμε βόλτα. Ωραία. Και εγώ λέω να πάμε να πάρουμε κανένα υπνάκο να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, το μάθημα τέλος για σήμερα, τους δικούς λύσατε. Μισό λεπτό, κύριε Νάσο, γιατί εδώ πέρα οι απόψεις δίστανται. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει τι θα κάνουμε. Πώς δεν αποφασίσαμε? Εγώ είπαμε θα πάω για ύπνο, ο Λεωνίδας θα παρακολουθήσει τη Μαριλένα, ο Αργύρης θα πάει βόλτα και σε πάω κουτσοπολέψουμε τη Ζέτα. Ωραία, ωραία ιδέα. Λοιπόν, κατεβείτε. Άντε, κατεβείτε. Και εσείς θα κατεβείτε. Συγγνώμη, μιλάτε τώρα μεταξύ σας στο μηχανικό. Λεωνίδα, αμάξι μόνος σου δεν παίρνεις. Αλλά πάνε μάγκες. Γεια! Τι κάνουμε? Ρε Ζέτα μου, να σου κάνω μια ερώτηση, αγάπη μου. Βεβαίως, και κοίτα μου, ό,τι θες, απαντήσω άνετα. Γιατί το αγόρασες εκείνο το διαμέρισμα, αφού δεν πατάς, ε? Θέλω να απαντήσω εγώ, ε! Ναι. Για να είναι πάρα πολύ κοντά και να είναι όλη τη μέρα εδώ μέσα. Πάρα πολύ ωραία τα λέτε, μπράβο, μπράβο. Έτσι όπως δεν θα βρείτε άντρα. Διότι έτσι όπως είστε κολλημένες από το πρωί ως το βράδυ, δεν θα σας πλησιάσει κανένας. Για λέγε, για λέγε. Τι έγινε με τη δική της Παπαδημητρίου? Πάρα πολύ ωραία πήγε, κέρδισε ο Τσοπάνης όπως ακριβώς το είχαμε προβλέψει. Τι Παπαδημητρίου? Απτόητη! Μου λες ότι θέλει να συνεχίσει. Παιδί μου, τελείως τρελή. Πήγε και αγόρασε το οικόπεδο που είναι δίπλα από τη βίλα της για να τον περιφράξει, να μην πάει ο Τσοπάνης να βάσει και τα πρόβατα. Θα της πούμε ότι δεν έχουμε ειδικότητα στις αγοροπολισίες. Ναι, γιατί εμείς έχουμε, μάγος είσαι. Ρε κορίτσια, με συγχωρείτε. Αυτή η Παπαδημητρίου πελάτησά σας, είναι. Ναι, μαμά. Και έχασε τη δίκη. Ναι, μαμά. Και χαίρεστε γι' αυτό. Ναι, μαμά. Καλά, αυτό είναι άτυπο. Α, Παναγιά μου. Πάμε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πάω σπίτι μου να ανασάνω. Δεν είναι τρελή οι άνθρωποι. Πάπα, δεν έχω θέση εγώ. Αχού, και σε περιμέναμε, τέλη μου. Και πού το ξέρετε θα έρθω? Το βάζει η ώρα. Λέμε, όπου να είναι θα έρθει. Α, εδώ είναι Ζέτα. Ζέτα, σε θέλω. Ρε, παιδιά, δεν φτάνει που το έχετε κάνει, μπάτε σκύλια, λέστε. Κλείνετε και τα ραντεβού σας εδώ. Από αύριο θα κλείνετε ραντεβού στο σπίτι της Κικίτσας. Κρυάδες. Κατέβασε το πόδι από εκεί, εσύ. Ω, και ένα τη οικογένεια εδώ στα διάδρομο. Εγώ, Κικίτσα, άσε με, δεν έχω ρεξιά την μια. Αγάπη μου, τι έγινε, παιδί μου? Τίποτα, κουρασμένο σου. Ω, δεν είσαι κουρασμένο. Κάτι έχει εσύ, δεν το κρύβει.
Τι ξέρεις εσύ, πού το ξέρεις εσύ. Σε αυτή σου σουρά δεν φταίει. Ξέρω. Τι ξέρεις. Όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρω εγώ. Έλα, μαζί μου. Έλα, αγάπη, να σου φτιάξω κάτι να φτάσει, να συζητήσουμε. Να δεις που θα σου βρω εγώ όλες τις λύσεις. Αγάπη μου, γλυκιά, έλα, αγάπη μου. Ζέτα, να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως ήσουν προηγουμένως κάτω στο δρόμο. Όχι, με έλεξε το έπεσα. Όχι, ρωτάω γιατί μου φάνηκε ότι είδα να μιλάς με τη Μαριλένα. Ναι, μίλαγα στο δρόμο με τη Μαριλένα, γιατί σε χαλάει ένα τώρα αυτό. Τέλει, πού είναι ο Λεωνίδας. Θα έρθεις λίγο, κυρία Μέρη. Και τι σου έλεγε η Μαριλένα. Σαν τι να μου έλεγε, ρε τέλει, Μαριλένα. Πού να ξέρω. Και εγώ ρωτάω περιέργεια. Μπα. Δεν φτάνει που τη φέρνει κάτι ζαγάιδα, τώρα είσαστε και περίεργοι. Μπορώ να ρωτήσω γιατί σφερθήκατε έτσι και έκλαιγε το κοριτσάκι μόλις φύγατε. Έκλαιγε το κοριτσάκι. Εγώ μέσα στην καλή χαρά την είδα. Α, ήταν μέσα στην καλή χαρά. Μάλλον θα άκουγε καλά νέα από τη φίλη της με την οποία μίλαγε στο κινητό. Μπα, δεν μίλαγε με φίλη της. Νομίζω με ένα πελάτη της κουβέντιαζε. Κανόνιζαν ένα ραντεβού για το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Άιντε, άιντε. Απέκτησε κιόλας πελατεία. Λοιπόν, πάω να βρω τον Λεωνίδα εγώ. Γεια σας. Άφηγε. Χαιρετισμούς. Λάντς έχει Μαριλένα. Ξέρω εγώ. Κάτι, διαφημιστές μάλλον. Αυτά συμβαίνουν που λες. Κατάλαβα. Έλα, ρε, στη γιαγιά μου είμαι. Πού είσαι. Εδώ δίπλα είμαι. Κάρχομαι. Άντε, έλα, σε περιμένω. Έλα, τελείωνε, ναι. Ναι. Έλα, τρομέ. Γεια σας. Α, τέλης είναι. Πώς ήρθες τόσο γρήγορα, ρε. Α, δίπλα σου είπα. Α, ωραία, ωραία. Έχω νέα. Α, ωραία, για πες, για πες. Μήπως να πηγαίναμε στο δωμάτιο σου καλύτερα. Όχι, ρε, και κοίτσε να είμαι στο κόλπο μαζί μας. Στο κόλπο, βρε, έλα, κάτσε. Λοιπόν, η Μαριλένα είπε στη Ζέτα ότι βρήκε πελάτες. Πελάτες, τι πελάτες. Τι πελάτες μπορεί να έχει ένα μοντέλο. Ξέρω εγώ τι πελάτες μπορεί να έχει ένα μοντέλο. Έμπορους, ταξιτζίδες, ψιλικάτζίδες, χασάπηδες, μανάβιδες. Όχι, 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 Λεωνίδα, αυτά τα επαγγέλματα δεν χρειάζονται διαφήμιση. Και αν χρειάζονται, δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν. Έλα, για όλο και κάποιες οικονομίες τα έχουν και αυτοί. Δεν σας είπα και το χειρότερο. Χειρότερο, τι. Τι έχει κι άλλο. Βεβαίως, το βράδυ Μαριλένα έχει ραντεβού με πελάτη. Πού. Δεν ξέρω, δεν το μάθα αυτό. Δεν είμαι και ο Ηρακλής Πουαρό. Ούτε καν η κυρία Κικίτσα. Α, μην το κοροϊδεύεις αυτό. Αν είχα αναλάβει την υπόθεση, θα την είχα διαλευκάνει. Ναι, αλλά προς το παρόν η υπόθεση είναι δική μας και εμείς πρέπει να μάθουμε πού έχει ραντεβού η Μαριλένα. Πώς θα το μάθουμε όμως. Τι λέτε, ρε. Δεν θα είστε με τα καλά σας. Πάρε, ρε, Νάσο, έχει ίντριγκα. Ορίστε, είδατε. Μου την ιντριγκάρατε τώρα τη Βιβί και άντε εγώ να την ξεϊντριγκάρω. Πάμε, ρε, τέλει να βρούμε κανέναν άλλο πατέρα να μας βοηθήσει, γιατί άμα περιμένουμε από τους δικούς μας τους πατεράδες, δεν θα δούμε προκοπή. Αυτά είναι τα προβλήματα των παιδιών από διαλυμένες οικογένειες. Όχι, Νάσο μου. Εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Εμείς, αγάπη μου, δεν είμαστε διαλυμένη οικογένεια. Εμείς είμαστε ενισχυμένοι. Ενάσο. Πάντως, αυτό που κάνετε δεν είναι καθόλου τίμιο. Τρεις εναντίον ενός. Εντάξει. Λοιπόν, άντε, λέγετε τώρα τι θέλετε να πω. Λοιπόν, θα πεις ότι είσαι ο κύριος Πολ, έτσι. Mm. Και ότι το ραντεβού της μικρής, της Μαριλένας δηλαδή, είναι απόψε στις 10 στο καφέ Σταθμός. Και σε ποιον το πω αυτό. Σε όποιον βρίσκετε, πατέρα. Τι λέρε, σοβαρά. Κι αν δηλαδή το σηκώσει καθαρίστρια στο σπίτι, θα γίνω κοσόβρακο. Όχι, αγάπη μου, θα το πει αυτήν. Και θα τη πει να το πει στη Μαριλένα. Και αν η Μαριλένα δεν είναι σπίτι, να την περιμένει μέχρι να γυρίσει να τη το πει. Εσύ τώρα τι ανακατεύεσαι. Δίκιο έχει η Βιβί. Α, μισό. Να στείλω ένα μήνυμα στον Αργύρη να δούμε αν βρήκε τη Μαριλένα. Ο Αργύρης τώρα που κολλάει. Έξω με τη Μαριλένα. Ναι, την πήρε τηλέφωνο για καλά να βρεθούν, ότι έχει κάτι να τη πει για μένα και. Και επιπλέον να χαλάσει το κινητό τη Μαριλένα για να μην μπορεί να κάνει κλήσεις, αλλά ούτε και να πάρει. Οργανωμένο δηλαδή το έγκλημα. Τώρα τι. Πατέρα, όλα είναι στη θέση τους. Πάρε τηλέφωνο. Θα ξεφτυλιστούμε. Καλά, είναι ιερός σκοπός. Πάρε. Ξέρεις πού μπορεί να την πλέξουνε τη μικρή. Αν δεν πάει σήμερα στο ραντεβού, θα πάει αύριο. Αύριο θα βρούμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Πάρε τώρα τηλέφωνο, έλα, πάρε, πάρε. Τώρα. Έλα, λέγε το νούμερο. Πάρε τώρα. Μα καλά, μπορείς να μου πεις τι του έχω κάνει και έχεις έρθει μαζί μου. Δεν μου λέει, ούτε μένω το στο τέλειο. Εσύ ρε παιδάκι μου, δεν έχεις καμιά ιδέα. Όχι ρε, τι ιδέα να έχω. Μήπως του έχεις κάνει καμιά στραβή. Εγώ, στραβή ρε να του έχω κάνει. Τέλος πάντων, μην του πεις τίποτα ότι είμαστε εδώ τώρα. Είναι δικιά μου πρωτοβουλία και του τέλει. Όχι, όχι, δεν του λέω. Θα μας κόψει την άλλη μέρα. Να είσαι σίγουρος, ρε. Καλά. Εγώ βασικά πρέπει να φύγω γιατί έχω ένα επαγγελματικό ραντεβού. Τέλος πάντων, καλή τύχη στο επαγγελματικό σου ραντεβού και κρατήσου σε επαφή. Ό,τι μαθαίνω θα στο λέω, έτσι. Όχι, ρε, αργήσει, ευχαριστώ μόνο. Φιλάκια, φιλάκια. Πού πάτε εσείς? Έξω. Ξέρετε τι ώρα είναι? 9:30. Και τι ώρα θα γυρίσετε στα σπίτια σας? Α, μάνα, έχεις μείνει πολλά επεισόδια πίσω, ε. Λεωνίδα, αύριο έχει σχολείο και δεν έχει σήμερα ανοίξει βιβλίο. Στο φροντιστήριο πότε πήγατε? Πήγαμε, αλλά τελευταία ώρα είχαμε κενό.
Και ενώ στο φροντιστήριο. Έλα ρε μάνα, αρρωσταίνουν και οι καθηγητές στο φροντιστήριο να πούμε. Να σου πω, μας καθυστερείς δραματικά. Έτσι κι αλλιώς τι με ρωτάς ποτέ όταν είναι να φύγεις. Φιλέ, ξέρεις τι είναι να μεγαλώνει το παιδί σου και να συνειδητοποιείς ότι χάνεις τον όποιο έλεγχο έχεις επάνω του. Mm. Τραβάς χοντρό ζόρι, μάνα, ε. Μήπως θες λεφτά. Ε, βέβαια, τι νομίζεις ότι περιμένουμε εδώ τόση ώρα. Ωχ, Θεέ μου, τι τραβάω και δεν το μαρτυράω. Λοιπόν, αυτά για την εξουσία που έλεγες. Όχι, είναι, τα δικαιούμαι, έτσι. Δεν σου είπα εγώ ότι έχω την καλύτερη μάνα του κόσμου. Ενώ ότι μου το έλεγε, μου το έλεγε. Γεια σου, μάνα μου. Φύγετε, 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 γιατί θα το μετανιώσω. Άντε. Εντάξει, σε κάνα τεταρτάκι θα βγει. Μα, εγώ την κόβω κατά τις 11. 11. Τι θα κάνει τόση ώρα μόλις μέσα, φίλε, θα περιμένει κολυμπέν, είναι τελείως. Θα δείξει, φίλε. Περιμένω εγώ άλλο τη Μαριλένα. Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα μου φτάνει στο τέλος. Στο τέλος, μωρέ, με την ηλικία να πούμε. Αυτή είναι αποφασισμένη να περιμένει όλο το βράδυ. Άσε με. Και στο καλό τη Μαριλένα και όλες οι Μαριλένα. Γιατί πας και να αφήνεις μόνο μου. Θα σε αφήσω μόνος εδώ να σε φάνε τα φαντάσματα. Είναι πολύ μεγάλο ζώο. Όχι μόνο ζώο, βόρ. Τι εννοείς να θα πας σήμερα σχολείο, ε? Είμαι άρρωστος. Λονίδα, σήκω αυτή τη στιγμή πάνω. Πονάει η κοιλιά μου! Λες ψέματα! Χτες το βράδυ σου μια χαρά! Φαίνεται κάτι θα έπια και με πείραξε. Ήπιες? Τι ήπιες δηλαδή? Αχ, εμάνα είμαι άρρωστος, δεν μπορώ και την κρίνια σου! Μα, πάρχισαμε τα ίδια! Μια από τα ίδια, δε! Ξανακυλάμε πάλι από... δεν θα τις περάσει τις Πανελλήνιες! Εμάνα, επειδή αρρώστησα μια μέρα! Είμαι σίγουρη πως δεν είσαι άρρωστος! Μπα, και από πού τόσο σιγουριά? Μια μάνα ξέρει πάντα αν το παιδί της λέει αλήθεια! Μάνα, εγώ κοιμάμαι και σε μιλά μόνη σου. Λονίδα, μη τυχόν μου πεις το απόγευμα ότι θα βγεις έξω βόλτα γιατί χα... Είσαι άρρωστος? Οκ. Όλη μέρα στο κρεβάτι, έτσι? Όλη μέρα στο κρεβάτι. Έλα ρε, εγώ είμαι. Όχι, δεν θα έρθω. Δεν θέλω να πέσω πάνω στη Μαριλένα. Τι λες, ρε, δεν πρόκειται να αλλάξω σχολείο. Κάνα δύο μέρες μόνο, έτσι, για σπάσιμο. Να σου πω. Αυτή ήρθε. Α, ήρθε. Και πώς είναι? Βάλε τον αρχίδι να την ψαρέψει. Και ύστερα στείλε μου μήνυμα να μου πεις τι έγινε. Μην με ξεχάσεις. Περιμένω. Γεια. Μαμά. Καλημέρα. Ρίχνει καμιά ματιά στη Λεωνίδα, γιατί δεν θα πάει σχολείο σήμερα. Γιατί τι έχει το παιδί? Τίποτα δεν έχει, μια χαρά είναι. Κάνε το αργότερα κανένα χαμομηλάκι έτσι. Ξέρει, μην μπλακώσει τώρα τους καφέδες. Είμαι άρρωστος. Όχι, παιδάκι μου, τίποτα δεν έχει, σου λέω. Πώς τίποτα δεν έχει, μου ζητάς να φτιάξω χαμομήλι. Γιατί να φτιάξω χαμομήλι? Λέει ότι πονάει η κοιλιά του. Η κοιλιά του, ναι, πάω να δω. Όχι, ρε μάνα, μετά, τώρα κοιμάται. Και το μεσημέρι, κάτω καμιά σουπίτσα εκεί πέρα. Είναι άρρωστος ή δεν είναι, παιδί μου? Δεν λέει ότι είναι άρρωστος. Ας κάτσεις με τις σουπίτσες και τα χαμομηλάκια όλη μέρα στο κρεβάτι να δούμε. Θα τον ξανακάνει τον άρρωστο. Έλα, γεια. Καλά, καλά. Θα έχω το νου μου.
καφέ, τι. Για λέγε, τι θες να σου φτιάξω, θες. Τίποτα, δεν πεινάω. Τώρα δεν είπες ότι πεινάς. Α, όχι, πονάω, η κοιλιά μου. Πονάς. Α, δεν σε κόβω εγώ ότι πονάς, αγάπη μου. Μπα, και πώς με κόβεις εσύ, δηλαδή. Για να δούμε. Μια χαρά είσαι. Όλες οι γιαγιάδες ξέρουν πολύ καλά αν τα εγγόνια τους λένε ψέματα ή όχι. Γιαγιάδες, το ίδιο παθαίνουν και οι μανάδες. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που δεν σε πιστεύω, πάω να σου φτιάξω μια σούπα. Γιαγιά, μην κάνεις κανένα αστείο και φτιάξεις σούπα, δεν πρόκειται να τη φάω, έτσι. Α, δεν θα φας σούπα. Άρα γιατί θέλεις να φας. Στη φάδο. Στη φάδο! Στη φάδο, αγάπη μου γλυκιά! Αυτό αποδεικνύει περίτερα ότι είσαι μια χαρά. Αν ήσουν άρρωστος, γλυκιά μου, δεν θα μου ζητούσες τη φάδο, θα μου ζητούσες κάτι άλλο. Γιατί δεν πήγε σχολείο. Πάω να πάρω τη μάνα σου. Περίμενε, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, ωραία, ωραία. Θα σου πω. Ναι. Θα σου πω. Ναι. Θα σου πω. Ναι. Αλλά δεν θα το πει σε κανέναν. Μα με προσβάλλεις. Εγώ. Φιλάω σταυρό. Είναι δυνατόν. Εγώ είμαι γέννητη. Λέγε, 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 λέγε. Τι έχεις, αγάπη μου. Γιατί φυσάς και ξεφυσάς και με κάνεις έτσι και ανησυχώ για σένα. Λέγε. Χώρισα με τη Μαριλένα. Χώρι. Πολύ σοβαρό το θέμα. Θα το συζητήσουμε. Κάτσε. Λοιπόν, τι κάτσαμε, ρε γιαγιά, τώρα εδώ. Παιδί μου, να συζητήσουμε. Το θέμα είναι σοβαρό. Για λέγε, γιατί χωρίσατε. Γιατί έπλεξε με ένα κρυόκολο. Με ένα φλούφλι, με ένα χλεχλέ έμπλεξε ένα μα και ο οποίος προσπαθεί να τη βγάλει στο κλαρί. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, μην χρησιμοποιείς τέτοιες εκφράσεις. Εμπλούτησε λίγο το λεξιλόγιο σου. Και πώς τρέχει για να βρίσκω με εμπλουτισμένο λεξιλόγιο. Υπάρχουν τόσες λέξεις που μπορείς να πεις. Μπορείς να πεις άχρονα, όσμος, άγευστος. Μαλάκας είναι. Δεν μπορώ να μείνω μαζί σου άλλο. Τι να κάνω, ρε γιαγιά, φύγε. Θα τα αντέξω κι αυτό. Όλοι με έχουν παρατήσει πια. Όλοι. Τι κάνεις εκεί. Γράφω μήνυμα στον Τέλη. Είναι πολύ μαλάκας. Α, δεν θα την γλιτώσεις τη σούπα. Πάω σπίτι μου να τη φτιάξω, να μη σ' ακούω. Φέρεις ή χρειάζεσαι καμία βοηθό. Κοίταξε τώρα, αγόρι μου. Σε ποιο μιλάς τώρα, στα καλά σου. Σίγουρα δεν κάνω. Φίλος τώρα. Ναι, επειδή αυτή δεν είναι σαν την Κίκητσα και τη μάνα μου τα χάβουν όλα, είναι έμπειρη. Εγώ τι είμαι, άπειρος. Άσε ρε, μην ανησυχείτε. Θα πάρω μου κουμπάρι. Επειδή αυτοί ενδέχεται να κάνουν εμπόριο λευκή σάρκα. Γιατί εμένα με κόβεις για λευκή σάρκα, κοίταξε εδώ πέρα με λαχρινίλα. Μηγαδοσύνη, μηλιά. Το άτομο δηλαδή παραπέμπει αλλού, γι' αυτό και δεν. Έλα, μου βγήκα ένα πιστόλι να σου πω εγώ. Αγόρι μου. Ξέρεις ότι παίρνουμε τα ρίσκα μας, μην ανησυχείς. Αυτός είναι άνθρωπος, αγάπη μου. Αυτός έχει τελειώσει τη φιλοσοφική. Είναι της περιπέτειας, έτσι σε θαυμάζω, ρε Τσίτσα. Και σένα θέλω να γίνω. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολα πάνω για αυτά. Εσείς τώρα μορφωθείτε να πούμε και θα έρθείτε κάποια στιγμή. Μην ανησυχείτε. Γι' αυτό σε κάνουμε παρέα μας, για όλα αυτά που είπες. Θα μάθετε, πάμε. Πρότυπο, πρότυπο. Όπου, το μπουφάν σου ξέχασες. Εκεί είναι και εργαλείο της δουλειάς.
Μερικές φορές και εγώ τα χάνω. Ναι. Σε τι, πόση ώρα στο μαγαζί? Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα? Όχι μια μισή. Το είπα για ένα σημαντικό. Σε μια μισή ώρα just. Σε μια μισή ώρα. Σε μια μισή ώρα just. Εντάξει. Ναι. Όπα, από το παράθυρο, από το παράθυρο. Α, βέβαια, τι είδος είναι. Θα χαλάσω και το πορξενιό. Ναι, το κύριο. Ναι, πάω γιατί έχω και τη βαλίζα να ετοιμαστώ και όλα και... Έτσι, έτσι. Και χωρίς χέρια, βέβαια. Όπου, καμπόες. Χωρίς χέρια. Καμπόες. Έτσι να γίνουμε κι εμείς. Θα καταφέρουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Παπατζήμι! Κύριε Παπατζήμι! Κύριε! Εδώ είσαστε, βέβαια. Τι βέβαια εδώ είμαστε, πού να είμαστε δηλαδή? Δεν μου λέτε εσείς οι δύο, παρακαλώ. Εσείς οι δύο, τι ήθελε εδώ μέσα ο Παπατζήμις? Το... Πού το θυμήθηκες, ρε, για αυτόν τώρα? Μόλις έβγαινε από την πολυκατοικία. Τι λες, μάνα, τώρα. Όλο το απόγευμα εδώ είμαι. Κανείς δεν μπήκε μέσα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πέστε μου αμέσως τι ήθελε εδώ μέσα ο Παπατζήμις. Κυρία Κίτσα, μάλλον θα είδατε κάποιον που του έμοιαζε. Σαν τους ψόφιους χωριούς είστε και οι δύο. Λέγεται αμέσως. Τι σκαρώνετε πάλι? Άσε μας, ρε, με τον πόνο μας. Έχουμε και εσένα που με τα φαντάσματα. Τι σκαρώνουμε δηλαδή? She'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl, and super girl's just fine. Κύριε, κυρία μου, ακολουθήστε με. Ηθών. Κήρυγμα πατέρα, κήρυγμα και η μάνα. Ερίσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνω ένα αλκουάνα. Πίνταρο σε σκύλο. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε. Εγώ δεν είμαι λίγο. Ιχνή, χνε, χνοχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απαλλαγώ από αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπω ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά ω τι μουνοκορφέ. Εκεί που τα κατσίκια αφήνουν βερβελιέ. Θα εγγραφώ στο σύλλογο των φίλων τη αρκούδα. Θα ζω όπω ζούσε κάποτε ή στον Επάλο Βούδα. Θα με μεστικά. Κατάληψη κούτι θα ακούω μόνο. Θα πνίγω με φράπε πικρό, το περίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονο, θα ομιλώ με σπήριγμα. Αν είναι να γλιτώσω, δέκα λεπτά κήρυγμα. Ένα πέντε δέκα περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. Ένα πέντε δέκα περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. Δέκα λεπτά κήρυγμα.